Ανατιμήσεις χωρίς τέλος στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ενώ να σημειωθεί ότι οι ανατιμήσεις αυτές απειλούν τα ελληνικά νοικοκύρια. Μιλώντας στην κάμερα του ένα channel, καταναλωτές αναφέρουν τις αυξήσεις σε πολλά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και κυρίως στο ψωμί, στο λάδι, στα γαλακτομικά προϊόντα αλλά και στα λαχανικά. Οι ανατιμήσεις αυτές, ωστόσο, οφείλονται στην εκτείναξη στο κόστος της ενέργειας, το οποίο έχει συμπαρασύρει και την τιμή σε δεκάδες προϊόντα στο καλάθι της νοικοκυράς και στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Καλές. Ποιο έχει πάρει τη μεγαλύτερη αύξηση από αυτά που είδατε? Τα γάλατα. Τα γάλατα. Θα κόψετε κάτι, θα κάνετε κάποιες περικοπές να αυξηθούν κι άλλο? Βέβαια, δεν θα κάνουμε. Βρήκατε αυξημένες στις τιμές του σούπερ μάρκετ? Βέβαια, όλα ανεβήκαν. Ποιο έχει πάρει τη μεγαλύτερη αύξηση? Τα είδη ψωμιού, φρυγανιές, όλα αυτά, ναι, σάλτσες. Θα κόψετε κάτι, θα κάνετε περικοπές? Άμα δεν φτάνουν τα χρήματα, φυσικά. Κατά αυξημένες τις τιμές, έχουν αυξηθεί? Οπωσδήποτε αυξημένες, κορίτσι μου. Ποιο έχει πάρει τη μεγαλύτερη αύξηση από αυτά που πήρατε? Προς το παρόν, κοιτάζουμε τις τιμές που έχουν προσφορά. Θα κόψετε κάτι αν αυξηθούν οι τιμές? Όχι, προς το παρόν, όχι. Δόξα τω Θεώ, παίρνουμε μια σύνταξη. Τι να κόψουμε? Είμαστε στα χρόνια που ζήσαμε, χειρότερα χρόνια της κατοχής, και τώρα τα βλέπουμε, για μας είναι θησαυρός. Τι να κάνουμε. Εδώ άλλα να κόψουν. Το φόρο που λένε, γιατί δεν το κόβουν, δεν μειώνουν το φόρο να πάρουν κόσμο πετρέλαιο. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Όχι εδώ που αυξάνουν 5 λεπτά τις τιμές. Η μεγάλη δουλειά είναι στα πετρέλαια. Από εκεί όλα είναι κορυφή. Ξαπολύ δεν πήρα πολλά πράγματα. Έχετε ακούσει για τις ανατιμήσεις? Βέβαια. Τώρα θα κόψετε κάτι αν χρειαστεί, αν αυξηθούν οι τιμές? Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Τι αυξημένες στις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ? Όλα είναι αυξημένα. Όλα έχουν αυξηθεί. Τι έχει πάρει τη μεγαλύτερη αύξηση? Και το λάδι και το τυρί και όλα.